πιστές. Ναι, έχουν μπει μέσα στο σπίτι τους και λένε, εάν έχεις ένα-δύο μέτρα νερά μέσα στο σπίτι σου, μη μας παίρνεις τηλέφωνο, εδώ το λέμε 9-11, αλλά για σας είναι κατάσταση εκτάκτου, δεν είναι έτσι, μόλις έχεις κάτι έτσι. Okay, λένε, εάν έχεις ένα-δύο μέτρα μέσα στο σπίτι σου, μη μας παίρνεις τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Just κάτσε εκεί που είσαι στο δεύτερο όροφο, εάν μπορείς να πάρεις ανάσα, κάτσε εκεί μέχρι μπορούμε να σε πιάσουμε. Αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν άσα, που είναι πάνω στη συσκευή, αυτοί που είναι μέσα στο νερό, σε αυτούς θα πάνε πρώτα. Και μετά, εμείς έχουμε καλοί φίλοι, καλή οικογένεια, καλή γειτόνια που είναι δεύτερο όροφο για τρεις μέρες τώρα. Ένας φίλος μου έχει ένα μωράκι 3 μηνών και ένα κοριτσάκι 3 χρονών και καθόνται στο δεύτερο όροφο το σπίτι τους, γιατί το πρώτο όροφο που είναι κουζίνα και μπορούν να βγουν είναι όλα νερά. Ναι, σας λένε λοιπόν, αν είναι μέχρι 2 μέτρα το νερό μέσα στο σπίτι, να μην καλείτε για βοήθεια, γιατί προφανώς μπλοκάρει το σύστημα. Αλλά επειδή θα συνεχιστεί το φαινόμενο, θα συνεχιστούν οι βροχές, τι οδηγίες έχετε πάρει? Μας έχουν πει, επειδή τα φράγματα δεν μπορούν να αντέξουν άλλη πίεση, θα τα ανοίξουν τα νερά, να τα βάλουν και πιο πολύ να κάνουμε πιο πολλά νερά. Είπανε τότε, μόλις αρχίζει να ανεβαίνει το νερό, μετά να βγεις έξω από το σπίτι σου και Θεός να σε βοηθήσει, εάν μπορείς να βρεις κάπου να πας, μέχρι να σε φτάσουν. Γιατί αυτά τα φράγματα που έχουμε δεν αντέχουν άλλη πίεση. Και είπανε, εδώ στην κυβέρνηση μας είπανε, θα ανοίξουν τα νερά να μην σπάσει το φράγμα και μόλις ανοίξουν τα νερά, αυτοί που δεν έχουν πάρει νερό μέσα στο σπίτι τους ακόμα, μάλλον θα πάρεις νερό μέσα στο σπίτι σου. Και να σου πω αλήθεια, Ρίτσα, εγώ δεν ξέρω πώς να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ είμαι πολύ τυχερή αυτή τη στιγμή που δεν έχω νερό μέσα στο σπίτι μου. Το νερό έχει μόνο έρθει από έξω μέσα, αλλά δεν έχει έρθει από το πράγμα. Ναι, ευχηθούμε, κυρία Κατσαούνη, σε όλους σας καλή δύναμη, καλό κουράγιο να σταματήσει εδώ το φαινόμενο και να μην υπάρχουν άλλες απώλειες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.